σε αυτήν εδώ την εκκλησία, στον Άγιο Ιωάννη, στη Βουλιαγμένη. Έζησε και λειτουργούσε, εδώ ήταν εφημέριος, ένας από τους πιο ωραίους σύγχρονους Αγίους. Αυτός που ίσως άνοιξε το δρόμο και για τους υπόλοιπους Αγίους της εποχής μας. Ο Παπανικόλας ο Πλανάς. Αχ, μωρέ, πόσο θα ήθελα να ήταν εδώ τώρα, να δω πόσο χαριτωμένος ήταν, πόσο γλυκός ήταν, πόση αγάπη είχε. Δεκάδες τα θαύματα που έκανε στη ζωή του ακόμα. Και χιλιάδες δεκάδες οι ελεημοσύνες που έκανε. Όποιος ήταν, του έδινε. Και μια φορά, λέει, περπατούσε τον Παπαδιαμάντη, εδώ γύρω-γύρω στο ναό. Τον πλησιάζει κάποιος, του ζητάει λεφτά, του δίνει ο Παπουλάκος. Μετά παρακάτω αλλάζει αυτός καπέλο λίγο την όψη του, του ξαναζητάει, του ξαναδίνει. Μετά από λίγο, λέει, τον βρει τρίτη φορά και το ξαναδίνει και του λέει ο ψάλτης του, έλα μωρέ, του λέει, έλα τώρα, φτάνει, γιατί του δώσες τρεις φορές? Και τι λέει, μωρέ, το αγαθό, το καλό, το μυαλό που δεν έχει κακιά σκέψη. Φαίνεται, λέει, χρειάζονταν τρεις φορές, είχε ανάγκη αυτός ο άνθρωπος. Δόξα τω Θεώ, καλά έκανε και πήρε. Και πολλές φορές κάποιοι χώνουν τα χέρια του ακόμα και στις τσέπες του και παίρνανε. Δεν τον ένοιαζε. Ό,τι έχω, έλεγε, δεν είναι δικά μου, του Θεού είναι. Και ό,τι είναι του Θεού είναι για τους φτωχούς. Αυτό, λοιπόν, τον Άγιο ήρθα και προσκύνησα σήμερα. Τι ωραία εδώ τα Άγια Λείψανά του, μωρέ. Τι ωραία τα Άγια Λείψανά του εδώ που ευωδιάζουν, που είναι μέσα στο ναό. Και ευωδιάζουν τα Άγια Λείψανά του εδώ μέσα στο ναό. Να έρθετε όταν έρθετε στην Αθήνα, να έρχεστε και να το προσκυνάτε. Είναι μεγάλος Άγιος. Και από εκεί έβγαλε κι άλλους Αγίους, κι άλλους, κι άλλους, κι άλλους. Και θα βγάλει κι άλλους. Να θυμάστε ότι έχει κι άλλους Αγίους να βγάλει ο Θεός. Πολλούς. Στις μέρες μας, ναι. Thank you.